Πάμε τώρα στον Παναγιώτη, ο οποίος ένας άνθρωπος είδε το όνομά του να εμπλέκεται σε κάτι φρικαλέο. Φρικαλέο, πραγματικά. Χρεώθηκες ότι εσύ έχεις κακοποιήσει τον Όλιβερ. Πώς έγινε αυτό? Αυτό δεν ξέρω πραγματικά από πού έχει προκύψει. Την Τετάρτη που μας πέρασε, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από μία δημοσιογράφο το πρωί και μου είπε ότι το όνομά σου αναφέρεται σχετικά με το σκηνικό που έγινε στο Χάσκε. Προς στιγμή στην αρχή εγώ μπερδέθηκα. Αναφέρθηκε πού, στο Twitter ή κάπου αλλού? Αναφέρθηκε στο Twitter. Μου είπανε, αλλά επειδή εμένα μου επικοινώνησε κάποιος άνθρωπος της τηλεόρασης, νόμιζα ότι έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση και ότι υπάρχει και στην τηλεόραση. Προς στιγμή στην αρχή μπερδεύτηκα ότι ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου για το Χάσκι για ένα μαγαζί που υπάρχει στην Αράχοβα. Έχει μαγαζί στην Αράχοβα. Είχα μαγαζί στην Αράχοβα, εγώ το οποίο το έχω πουλήσει. Και με ενημερώνει ότι ακούγεται το όνομά μου ως κακοποιητής του ζώου. Πραγματικά ήξερες, είχες ακούσει για το σκύλο? Ναι, είχα ακούσει. Με είχε ενοχλήσει πραγματικά αυτό το γεγονός, γιατί είναι κάτι φρικαλαίο. Ούτε είχατε κάποια φωτογραφία με το σκύλο στα social, γιατί λένε ότι ο σκύλος έκανε βόλτες, ότι ο κόσμος τον γνώριζε. Καμία σχέση. Πάντα το βλέπαμε στην πλατεία στην Αράχοβα, στον περίπτερο. Είσαι από εκεί, συγκεκριμένα. Όχι, δεν είμαι από εκεί, ούτε ζω εκεί πέρα. Ήμουνα δύο χρόνια, είχα μια επιχείρηση 2 χρόνια και ανεβοκατέβαινα τα πουσουκού και νίκιαζα σπίτι για να βρίσκομαι εκεί πέρα λόγω της επιχείρησης. Άρα όλοι στην Αράχοβα γνωρίζατε τον Όλιβερ? Εσύ τον ήξερες στην πλατεία? Ναι, τον έβλεπα στην πλατεία εκεί πέρα. Και ήξερες και το αφεντικό του? Νόμιζα ότι ήταν αδέσποτος, να σας πω την αλήθεια. Ή ότι το φροντίζει κάποιος, αλλά είναι της περιοχής ότι γυρνάει εκεί πέρα αριστερά-δεξιά. Άρα ο Όλιβερ έκανε τις βόλτες του, δεν ήταν ότι ήταν ένα σκύλο. Όχι, τις έκανε και το γνωρίζουν και τα περισσότερα άτομα που βρίσκονται εκεί πέρα στην Αράχοβα, που έχουν περάσει χρόνο στην Αράχοβα, το γνωρίζουν τον Όλιβερ σαν σκύλο. Είσαι ο δικηγόρος όταν σε πήρε δημοσιογράφος τηλέφωνο? Όχι, δεν την πήρα κατευθείαν τηλέφωνο, θα σας πω ακριβώς. Μετά επικοινώνησα με τον Κωνσταντίνο, που το έχω μια αλφα εμπιστοσύνη γιατί το γνωρίζω. Και ήξερα ότι θα μου πει την αλήθεια αν ακούγεται ή δεν ακούγεται και σε τι έκταση ακούγεται αυτό το θέμα. Μίλησα, μου λέει, ναι, το άκουσα και εγώ το πρωί, αλλά άσο μου λέει, μην κάνεις κάτι, γιατί προς στιγμή να δούμε πώς θα πάει. Το άφησα και εγώ στην αρχή, δεν έδωσα πολύ σημασία. Το μεσημέρι λίγο φούντωνε, το απόγευμα φούντωνε, το βράδυ ξέφυγε λίγο η κατάσταση. Έγινε χαμός με πολλές αναρτήσεις από κάτω που έβριζαν, δηλαδή έχουμε και εμείς κάποιες να δείξουμε. Εσένα σε κάλεσε ποτέ αστυνομία να καταθέσεις? Ποτέ κανένας. Και γι' αυτό στην ανακοίνωση που ανέβασα, στην τοποθέτησή μου, είπα ότι είμαι και στη διάθεση των αρχών. Να καταθέσω αυτό οτιδήποτε. Βλέπουμε κάποιες που λέει έρχεται η ώρα σου να σου κάνουν το ίδιο και χειρότερα από αυτό που έκανες στο σκυλάκι. Α, έχεις και απειλητικά μηνύματα. Είναι απειλητικά μηνύματα. Λόγο μου, θα έρθω Αράγωβα. Είναι πολύ σκληρά. Μου ευχόντουσαν αρρώσεις κακές να πάθω. Εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα social media. Ειδικά όταν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό, να χρεώσεις έναν άνθρωπο κάτι τόσο βαρύ και ένας άλλος που το διαβάσει να το θεωρήσει δεδομένο και μετά να ξεσπάσει μίσος ή επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει μια οικογένεια. Μπορεί να ξεκινήσει αυτό από κάποιον που δεν σε γούσταρε στο Survivor, σου λέω. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει, αλλά το θέμα είναι ότι. Και περισσότερο γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Να περάσουμε αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Είναι πολύ κακό από το να βγει κάποιος οπουδήποτε και να πει ότι κάποιος έχει κάνει κάτι. Και μετά να πέσουν να τον φάνε αυτόν τον άνθρωπο. Να πιστέψει ένα ψέμα και αυτό να γίνει viral. Και μετά αυτό να γίνει viral. Και να δεχθεί αυτή την επίθεση. Στην προκειμένη φάση, εγώ μπορούσα και το μεταχειρίστηκα. Αλλά από πίσω υπάρχει η μητέρα μου, ο πατέρας μου και το καθεξής. Να σε ρωτήσω. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι στεναχωρηθήκαν πολύ. Δηλαδή, η μητέρα μου 2-3 μέρες δεν έχει κοιμηθεί καθόλου και όλη μέρα κάθεται και σκρολάρει και ψάχνει τι γίνεται. Στα σκρολαρίσματα μπορεί. Στην φωτογραφία του κανονικά και το όνομά του. Στην τηλεόραση. Ναι, την επόμενη μέρα. Στην εφημερίδα παντού ήταν. Και στην εφημερίδα που μου την έστειλε ο Κωνσταντίνος. Εσύ σκέφτεσαι να στραφείς νομικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Πραγματικά, σε κάποια άτομα που είδα που είναι με το πραγματικό τους το προφίλ και μου εύχονται τα χειρότερα και αρρώστιες και ό,τι μπορεί και να φανταστεί ο καθένας και απειλές, πραγματικά σε αυτούς θα κινηθώ νομικά. Γιατί δεν το μα χωράει. Και τους άλλους μπορείς να βρεις μέσα από τη δίωξη. Δεν είναι δύσκολο. Ναι, πραγματικά όμως με αυτούς που έχουν το κανονικό τους προφίλ και σχολιάζουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό το κάνουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο και στενάχωρο ταυτόχρονα. Πες μου κάτι, εσύ έχεις σκυλί? Έχω σκυλί, φανταστείτε, από 16 χρονών. Δικό μου σκυλί, όχι της μητέρας μου και του πατέρα μου. Εγώ το έφερα πρώτο στο σπίτι. Και τώρα αυτή τη στιγμή. 16. Όχι. Α, εσύ από 16. Εγώ από 16, ναι. Είναι 12 αυτή τη στιγμή το σκυλί. Και φανταστείτε ότι στο διαμέρισμα τώρα που μένω, γιατί τη σκύλα την έχω αφήσει στη μάνα μου που έχει αυλή και τα και κήπο. Τώρα στο διαμέρισμά μου έχω μια γάτα τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο πως. Ναι, και πως μπορεί κάποιος να κάνει τόσο κακό σε ένα ζώο, ρε παιδί. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο και δεν μπορώ να φτάσω μέχρι που, να καταλάβω μέχρι που φτάνει ο άνθρωπος. Ναι. Τι αρρώστια υπάρχει. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι να μην ξαναταραχθείς από κάτι τέτοιο. Το εύχομαι και εγώ. Και κάνε τις ενέργειες που κρίνεις εσύ απαραίτητες. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ωραία. Να είστε καλά.